τα πάντα. Απλά το ερώτημα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που έχει λήξει η προστασία, για παράδειγμα, της πρώτης κατοικίας, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Κύριε Καλαμαράκη, έλεγα όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι έπρεπε να υπάρχει μια νομοθετική πρωτοβουλία από όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να έχουμε μια κόκκινη γραμμή και έναν των θεσμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στις περιπτώσεις εκείνων που είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και νομίζω ότι σήμερα τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει και το ελληνικό δημόσιο και οι τράπεζες μπορούν να δουν σε μερικά λεπτά ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και ποιοι πραγματικά μέσα από τις οικονομικές επιπτώσεις της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Κύριε Καβαθά, ξέρετε πόσα χρόνια ακούμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές οι οποίοι δεν έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να τους εντοπίσουμε? Γιατί δεν έχουν εντοπιστεί? Είναι συγκεκριμένα αφημί τα οποία τα έχουν υποθεί και αριθμητικά τα τελευταία χρόνια, αλλά κανείς δεν αγγίζει αυτούς που πραγματικά έχουν γίνει η πληγή της ελληνικής οικονομίας, και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Εννοείται λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ότι μπορεί να βρεθεί δηλαδή ποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση ώστε να προχωρήσουν, αυτό λέτε? Ακριβώς είναι θέμα πολιτικής βούλησης, γιατί ενδεχόμενα είναι φίλοι απροσκύμενοι στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πάντως, στο ερώτημα που έβαλε ο Ιωσήφ, και ακριβώς επειδή βρισκόμαστε εν μέσω κορονοϊού και νομίζω ότι σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και το Δούνου του και δεν ξέρω εγώ, η Λαγκάρντ, λένε γενικώς ρίξτε λεφτά στην οικονομία, πάρτε μέτρα προστασίας κλπ. Δεν ξέρω αν γίνει. Και ο κύριος Ντράγκη, ο σκληρός κύριος Ντράγκη της προηγούμενης δεκαετίας, για αυτή την κρίση μίλησε για κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Και εδώ πάμε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα, και μάλιστα μέσα σε μια πανδημία, έτσι. Για να εστιάσουμε την προσοχή μας στο κομμάτι το δικό σας. Έτσι, γιατί λέμε μια επιχείρηση, αλλά ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, αγαπητέ μου πρόεδρε, ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν δανειοδοτηθεί βάζοντας ως υποθήκη τα σπίτια των ανθρώπων που επιχειρούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Θεοδωράκη. Οι μικρομεσαίοι, μικροί και πολύ μικροί, που δεν είχαν τη δυνατότητα του cash collateral, δηλαδή της εγγύησης σε μετρητά, έβαζαν υποθήκη τα σπίτια τους για επιχειρηματικά δάνεια. Οδηγούνταν πολλές φορές πριν από την κρίση του 2010 σε σύναψη δανείου καταναλωτικού ή ακόμα και επισκευαστικού, γιατί οι τράπεζες τους οδηγούσαν με επιτόκια της τάξης του 15-16%, και σήμερα έρχεται ο νέος στοχευτικός κώδικας με συνοπτικές διαδικασίες, με διαδικασίες fast track, χωρίς καμία δικαστική προστασία. Εδώ που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι εκφεύγει της δικαστικής προστασίας ο υποψήφιος στοχός μέσα από τα άρθρα του νόμου πλέον που ψηφίστηκε χθες από την Ελληνική Βουλή, και θα δούμε το επόμενο διάστημα, και μακάρι να διαψευστώ εγώ, θα δούμε το επόμενο διάστημα δράματα. Και μπαίνει και για πρώτη φορά στην πτωχευτικό μας κώδικα η έννοια της μεταπτωχευτικής περιουσίας. Δηλαδή, για τα επόμενα 1-3 χρόνια ο φτωχός πλέον θα δεσμεύονται στην τράπεζα οι λογαριασμοί του για το υπερβάλλον των 610 ευρώ. Ένα λεπτάκι, γιατί αυτό δεν έχει φωτιστεί και θα ήθελα να το πείτε εσείς, κύριε Καβαθά, και ζητώ και συγγνώμη με τον Γεωργίου τον Ταβαρίνο, γιατί θέλει τη διαβάση. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Δηλαδή, κάποιος λέει μπουμπουνάω μέσα στον κορονοϊό, κλείνω το μαγαζί, πτωχεύω. Κύριε Κουδαλάκη, δεν είναι η βούληση του υποψήφιου φτωχού αυτή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Θα είναι η βούληση ενός πιστωτή του, ο οποίος κατέχει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που είναι ληξιπρόθεσμες τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Μέσα εκείνος θα τον οδηγεί σε πτώχευση. Μάλιστα. Και αφού τον οδηγεί σε πτώχευση... Αναγκαστικά οδηγείται σε πτώχευση λοιπόν κάποιος. Ακριβώς. Και γίνεται πτωχός πλέον. Έχει αποξενωθεί κάθε περιουσία στοιχείου και στη συνέχεια θα έχει και ευθύνη για τη μεταπτωχευτική του περιουσία. Δηλαδή, ένας φτωχός θα πάει να βρει μια δουλειά της τάξης των 1.000 ευρώ
και τα, τα... Τώρα, για να μιλήσουμε, βρε Γιώργο, επειδή υπάρχει και μια γνωριμία 200 χρόνια, παρακαλώ. Σε ξέρω και με ξέρεις. Λοιπόν, εγώ σε θυμάμαι με εστιατόρια στην Αγία Παρασκευή, τα catering κτλ. Αν σου κάτσει στραβή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν γίνονται γάμοι, τουλάχιστον με πολύ κόσμο, ξέρω τι. Μήνες έχω πει και... το 95%. Και σου την πέφτουν οι προμηθευτές σου, οι τράπεζες, δεν ξέρω εγώ τι, και κλείνει. Ναι, και στη χτύπα ξύλο, δες το, ειλικρινά εύχομαι να πάνε όλα καλά, έτσι. Και κλείνει. Για τα επόμενα 3 χρόνια, εσύ που έχεις, ας πούμε, ένα βιογραφικό στο χώρο σου, μια εγκυκλοπαίδεια, πιάνεις δουλειά και οτιδήποτε πάνω από τα 600 ευρώ σου τα κρατάνε. Ανά άτομο της οικογένειας, αυτό θα αυξάνεται δηλαδή και θα μπορεί να τα κατάσχει οι πιστωτές σου. Δηλαδή άμα σε πάρω εγώ, ρε παιδί μου, στην επιχειρησάρα μου, μέτρ, ξέρω εγώ τι, διευθυντή, ναι, αυτό, και σου δώσω 2.500 μισθό που είναι λίγα για σένα. Ωραία, τα 610 θα τα παίρνω εγώ για να ζήσω και τα υπόλοιπα θα τα παίρνουν οι πιστωτές μου. Άντε καλημέρα. Άντε για χαρά. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε να συμβεί. Και βέβαια έχει και ένα τυράκι το νέο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο είναι το τυράκι το ότι δεν σε βγάζω από το σπίτι σου, στο νοικιάζω, εφόσον βέβαια είσαι στα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή είσαι κάτω από τον 7.000 ετήσιο εισόδημα. Υπάρχει όμως σε αυτή την περίπτωση επιδότηση από το κράτος του ενοικίου, προβλέπετε κάτι τέτοιο? Ενδεχόμενα μπορεί να υπάρξει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ θα είμαι ενοικιαστής στο σπίτι μου και στα 12 χρόνια θα μπορώ να αγοράσω το σπίτι μου. Με εισόδημα ετήσιο κάτω των 7.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα το αγοράσω σε 15 ζωές. Και προσέχτε, αλλά κληρονομώ έναν συγγενή μου και έχω τη δυνατότητα στα 5 χρόνια να πάω να ζητήσω να πάρω το σπίτι μου πίσω. Πρέπει να πληρώσω και τα νίκια των υπολείπων ετών που δεν θα πλήρωναν το ενίκιο. Δηλαδή, αν σου κάτσεις στην πενταετία μια κληρονομιά, θα πρέπει να πληρώσεις μέχρι τα 12, δηλαδή άλλα 7 χρόνια. 7 χρόνια να πληρώσω το νίκιο και να αγοράσω και το σπίτι μου. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ο Γιώργος Καβαθάς, έτσι για να έχετε μια άποψη, όπως διαμορφώνεται, όχι μόνο τα νομικά που ακούσαμε χθες, αλλά και τα επιχειρηματικά της πραγματικής ζωής. Την καλημέρα μας.